3 Απρίλη, πριν ακριβώς από 25 χρόνια, ήταν η ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ήταν μια κίνηση η οποία σηκώθηκε μέσα από τις ανάγκες της εργατικής τάξης ότι δεν πάει άλλο πλέον. Η κατάσταση ήταν περίπου όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το κεντρικό σύνθημα λοιπόν τότε ήταν παραμερίστε τις συμβασμένες ηγεσίες και ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Η Γενική Συνομοσποδία πρόσφατα έκανε το Γενικό της Συμβούλιο, όπου αποφάσισε απεργία στις 17 του Απρίλη. Ζήσε Μάη να φας τρεφήνη. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε λοιπόν για την απεργία την οποία έχουμε χαράξει και αποφασίσει για τις 28 του Φλεβάρη. Και η Πανελλαδική Ομοσποδία των Εφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Προϊόντων λοιπόν έχει πάρει και την απόφασή της να κηρύξει την απεργία στις 8 του Φλεβάρη, συμμετέχοντας σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την εργατική τάξη. Σήμερα να σας καταθέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, και μία κατάκτηση στην οποία όλοι σας έχετε συμμετοχή. Μία δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα και κρίνει πλέον τελεσίδικα, είναι απόφαση εφετείου, δεν είναι πρωτόδικη απόφαση, είναι τελεσίδικη απόφαση, όπου κρίνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις νόμιμες. Είναι μία απόφαση που προστίθεται σε μία άλλη απόφαση, όπου έκρινε ότι βέβαια είναι πρωτόδικη απόφαση, περιμένουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, όπου έκρινε ότι οι προσλήψεις που γίνανε στο διάστημα της απεργιακής μας κινητοποίησης ήταν παράνομες. Δηλαδή όλοι εμείς που χτυπηθήκαμε και από τα μάτια εκείνη τη μέρα είχαμε απόλυτο δίκιο το να παρευρισκόμαστε εκεί, γιατί δεν παρεμποδίσαμε κανένα που ήθελε να εργαστεί και ήταν εργαζόμενος στην επιχείρηση, απλά το παράνομο απεργοσπαστικό μηχανισμό που είχε προσκεφτεί εκεί πέρα. Λοιπόν, η απόφαση αυτή αφήνει μια παρακαταθήκη στους αγώνες που έρχονται της εργατικής τάξης και στέκεται σε τρία σημεία. Ότι για να είναι ένα σωματείο δεν χρειάζεται να εγγραφεί στο ΓΕΜΙΣΟΕ. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο είναι για το προσωπικό ασφαλείας, ότι δεν χρειάζεται να ορίσουμε προσωπικό ασφαλείας από τους απεργούς. Έχει μέσα τους διευθυντάδες, τους παραδιευθυντάδες και τα λοιπά, οι οποίοι είναι μέσα. Αυτούς ορίσαμε εμείς ως προσωπικό ασφαλείας, αυτούς δέχτηκε το δικαστήριο. Και είναι μία από τις θετικές μευρές της απόφασης. Καθώς επίσης, και ένα τρίτο και με αυτό θα τελειώσω, είναι η δυσανάλογη νέη ζημιά που παθαίνει η εταιρεία σε σχέση με τις απαιτήσεις των απεργών. Λοιπόν, πλέον δεν υφίσταται η δυσαναλογικότητα αυτή. Δηλαδή, το χρονικό διάστημα και η ζημιά που παθαίνει η εταιρεία, καλά την παθαίνει. Λοιπόν, να είστε καλά, συνεχίζουμε. Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων της Γενικής Συνομοσποδίας. Σας ευχαριστώ πολύ.